Και αλλάζουμε σελίδα και γυρνάμε για να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση, η οποία ανεβαίνει και είναι μια παράσταση που περνάει ιδιαίτερα μηνύματα και θα πολύ συζητηθεί, τολμώ να πω, Σοφία Δερμιτζάκη. Όσο η καρδιά μου στην καταιγίδα, λοιπόν, του Άκη Δήμου. Στη σκηνοθεσία της Σοφίας Δερμιτζάκη από την θεατρική συντροφιά Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, Σοφία, δεν έχεις έρθει μόνη σου, έχεις έρθει με τον Στέλιο Αναστασιάδη. Γεια σου, Στέλιο. Γεια. Και τον Θοδωρή Θεοδωρίδη. Καλώς όρισες. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, πού μας πηγαίνει η θεατρική αυτή παράσταση? Λοιπόν, αυτό είναι καταρχάς ένα έργο που έχει γράψει ο Άκης Δήμου πριν λίγα χρόνια, νομίζω το 2002, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία, την χρονολογία. Και είναι εμπνευσμένο από την πρώτη αγάπη του Ιάννη Κονδυλάκη, του δικού μας εδώ από τη Βιάνο. Εμβληματικό μυθιστόρημα αυτό, και η πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη. Και λίγο παραγωνισμένο βέβαια μυθιστόρημα. Παραγωνισμένο είναι, ναι. Παρεξηγημένο δεν ξέρω αν είναι τώρα πια. Μπορεί να ήταν τότε, αλλά τώρα. Παραγωνισμένο να είναι σίγουρα πάντως, ναι. Λοιπόν, είναι εκεί, από εκεί λοιπόν έτσι εμπνεύστηκε ο Άκης Δήμου και έγραψε ένα άκρος ποιητικό έργο. Μιλάει πάρα πολύ για τον έρωτα, μιλάει για όλα αυτά τα θέλω μας και όλες τις ματαιώσεις, όλα τα όνειρά μας. Γενικώς ό,τι θέλουμε να κάνουμε και δεν μπορούμε. Το ανεκπλήρωτο. Είναι λοιπόν το ανεκπλήρωτο, βεβαίως. Είναι αυτό το που θέλει να κάνει το σώμα, θέλει να κάνει η ψυχή και πάντα τη σταματάνε. Αλλά αυτό μέσα υπάρχει και ζει και εκφράζεται έτσι με διάφορους τρόπους. Με τι τρόπους? Άλλοτε βίαιους, άλλοτε δεν εκφράζεται καθόλου. Και άλλοτε... Άρα καταπνίγεται. Άρα καταπνίγεται ακριβώς και άλλοτε με λυρικότητα. Εξαρτάται. Είναι πιο ποιητικό, πιο ρομαντικό. Τι στοιχεία έχει, τι θα δούμε? Είναι ποιητικός ρεαλισμός, θα μπορούσα να πω. Είναι ποιητικό και σκληρό μαζί. Και αυτό είναι ακριβώς το ενδιαφέρον του. Ότι ο λόγος είναι πολύ ποιητικός, αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σκληρά για τους τέσσερις ανθρώπους. Είναι και η Ειρήνη Κουτσάκη μαζί μας που κάνει τη μάνα, θα πούμε μετά για τους ρόλους. Για τους τέσσερις αυτούς ανθρώπους που βιώνουν όλα αυτά που βιώνουν. Σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, να πούμε ότι το έργο γράφτηκε σύμφωνα με την πρώτη αγάπη. Υποτίθεται ότι είναι σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης του περασμένου αιώνα. Βέβαια, αυτό εμάς δεν μας αφορά εντός εισαγωγικών τόσο πολύ στη δική μας παράσταση. Εμάς μας ενδιαφέρει να έρθει ο κόσμος να δει τέσσερις χαρακτήρες, τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι κοινωνικά καταπιέζονται, δεν μπορούν να εκφράσουν τα θέλω τους, που αυτό δεν συνέβαινε μόνο τον περασμένο αιώνα σε κάποιο ορεινό χωριό της Κρήτης, συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Άρα μιλάμε για διαχρονικότητα του έργου και των μηνυμάτων του. Ναι, ακριβώς. Είναι, όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε έτσι, όποτε, σε όποια εποχή και αν ζούμε και σε όποια κοινωνία, νομίζω. Να γνωρίσουμε λίγο και τους ρόλους των παιδιών. Από ό,τι κατάλαβα, τέσσερις επί σκηνής οι ερμηνευτές, οι ηθοποιοί. Δύο εξ αυτών λοιπόν βρίσκονται σήμερα εδώ κοντά μας. Να μας πείτε για τους ρόλους σας ξεχωριστά. Ναι. Εγώ κάνω τον Γιώργη. Ο Γιώργης είναι ένας νεαρός, ο οποίος ουσιαστικά για την ηλικία του έχει διαβάσει, έχει ψαχτεί, έχει αγωνιστεί για κάποια πράγματα και αυτό τον κάνει να επαναστατεί για τα δεδομένα της εποχής του εισαγωγικά και να κυνηγάει ακριβώς, να κυνηγάει αυτό που θέλει, έναν έρωτα πολύ δύσκολο για την εποχή του, χωρίς να επιτρέπει ούτε στην κοινωνία, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην οικογένεια δεν επιτρέπει να τον αποτρέψει. Είναι ένας ρόλος ο οποίος με το δικό σου κομμάτι, από το δικό σου πρίσμα, ένιωσες ότι βγάζει αυτή την ανάγκη να σπάσουμε αυτά τα στεγανά, να τα αφήσουμε στην άκρη, να μην καταπιεζόμαστε και να βγάλουμε αυτά τα οποία νιώθουμε μπροστά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Είναι αυτό που πιστεύω ότι τον πυροδοτεί, όπως πυροδοτεί και πολλούς ανθρώπους σήμερα, είναι αυτή η αδικία, όπου λες ότι από τη στιγμή που δεν ενοχλώ κάποιον και δεν μπαίνω στα χωράφια κάποιου άλλου, γιατί να μην μπορώ να το κάνω. Γιατί να μου βάζουν εμπόδια. Ακριβώς. Η ίδια κοινωνία όμως πολλές φορές βάζει εμπόδια. Ναι. Συνολικά, όχι μόνο τμηματικά εξτομικευμένα πρόσωπα.
Θα ξανάρθω εγώ σε σένα, γιατί μου το λες ωραία. Να γνωρίσουμε όμως και εσένα από το ρόλο σου και τι ακριβώς θα δούμε. Ευχαριστώ. Εγώ κάνω τον άνδρα. Έτσι τον ονομάζει ο Άκης Δήμου. Είμαι ξάδερφος του Γεωργή. Για κάποιους λόγους έχω αποσυρθεί στο βουνό. Έχει φύγει αυτός από το χωριό και έχω αποσυρθεί μόνος μου και ζω μόνος μου στο βουνό. Αυτός είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος και αυτός ήθελε, από ό,τι μας λέει ο Άκης Δήμου, ήθελε να γίνει πειρατής. Είχε τα όνειρά του. Είχε τα όνειρά του. Αλλά και αυτός για κάποιους λόγους δεν κατάφερε να το πραγματοποιήσει, για κάποιους λόγους δικούς του πια. Και όχι, δεν ξέρω αν ήταν της κοινωνίας ή όχι, αλλά είναι λόγοι που μάλλον προσωπική του είναι παρά της κοινωνίας, δεν κατάφερε να τους πραγματοποιήσει και γι' αυτό έχει απομονωθεί. Δεν κατάφερε επίσης να ζήσει με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα στην κοινωνία, μέσα στο χωριό και έχει απομονωθεί μόνος του στο βουνό. Μένει μόνος του. Είναι διαφορετικός. Η διαφορετικότητα είναι δύσκολη και αν το παραλύσουμε και με το σήμερα, όμως είναι και αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς. Το να αποσυρώμαστε όμως και λίγο να αποποιούμαστε αυτής της ανάγκης να διεκδικήσουμε πράγματα και τα όνειρά μας να τα κυνηγήσουμε, δεν είναι και λίγο μυρολατρικό, δηλαδή. Τα παρατάω, βρε παιδί μου. Αποσύρομαι από όλους και από όλα. Μέσα από το ρόλο σου. Ναι, σίγουρα είναι. Σίγουρα είναι μυρολατρικό. Αλλά νομίζω ότι και για το σήμερα μιλώντας, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι αποσύρονται. Και είναι, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτόν τον ήρωα στο σήμερα, θα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ήρωας στα όρια της κατάθλιψης. Αν όχι να βιώνει μια κατάσταση καταθλιπτική. Αυτό. Η απόσυρση δηλώνει δειλία. Σίγουρα. Αδυναμία να διαχειριστούμε πράγματα και καταστάσεις είναι σίγουρο, αλλά σίγουρα. Και δειλία. Και δειλία, ναι. Ή ίσως μια αδυναμία να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο, τον έξω και τον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο από τη συζήτηση αυτή και μόνο από την επεξεργασία και τα ψήγματα των ρόλων και των προσωπικότητων που θα δούμε επί σκηνής, ούτως ή άλλως τίθενται προβληματισμοί και στο κοινό. Και νομίζω ότι αυτή η παράσταση έχει σαν στόχο να προβληματίσει. Οι υπόλοιποι δύο ρόλοι επί σκηνής, φυσιογνωμίες, προσωπικότητες, ποιες ακριβώς είναι? Λοιπόν, εγώ κάνω τη Βαγγελιό. Η Βαγγελιό είναι μία γυναίκα, ουσιαστικά ένα κορίτσι μεγαλούτσικο. Που σταμάτα. Μεγαλοκοπέλα. Που ζει στο χωριό. Και ουσιαστικά ερωτεύεται με τον Γεωργή. Έχουν 15 χρόνια διαφορά. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή όλη η ιστορία. Και η Ειρήνη Κουτσάκη κάνει τη μάνα του Γεωργή, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με αυτό το ειδήλιο. Μάνα είναι σκληρή παιδιά. Οπότε εκεί συμβαίνουν διάφορα. Δηλαδή προσπαθούν αυτοί οι δύο νέοι, τέλος πάντων νέοι, και οι δύο νέοι είμαστε, Στέλνια, με κοιτάς έτσι. Προσπαθούν λοιπόν να διεκδικήσουν τον ερωτά τους. Δεν τους επιτρέπεται. Η Βαγγελιό αρρωσταίνει κιόλας, οπότε δυσκολεύουν ακόμα τα πράγματα. Ο Γιώργης φεύγει και πηγαίνει στο κυνήγι να συναντήσει τον άντρα και εκεί δημιουργείται μια άλλη σχέση που δεν θα πούμε τη σχέση, αλλά εν πάση περιπτώσει ουσιαστικά το ενδιαφέρον στο έργο είναι ότι δημιουργείται ένας κύκλος, ας πούμε, σωμάτων που το ένα σώμα αλληλεπιδρά με το άλλο, δηλαδή σαν να κληροδοτεί ο ένας τα συναισθήματά του στον άλλον. Να τα μεταφέρει και όλο αυτό να γίνεται. Ναι, είναι ένας χορός ουσιαστικά, δηλαδή είναι ένα ακριβώς, ακριβώς, ένα πράγμα που ρέει. Όλο το έργο έχει πάρα πολλές συγκρούσεις, κάθε σκηνή ναι. Έχει μια σύγκρουση, όλοι οι χαρακτήρες και οι τέσσερις μεταξύ τους έχουν τουλάχιστον από μία σκηνή στην οποία συγκρούονται. Και εσωτερικές συγκρούσεις. Ναι, και τα πιστεύω και τα θέλω τους. Και πολύ σοφά πιστεύω ο Άκης Δήμου δεν έχει δώσει δίκιο σε κάποιον. Ας πούμε, δεν είναι ότι υποστηρίζει κάποιον, δεν κάνει κάποιον ήρωα και όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί ή αυτοί που δεν καταλαβαίνουν. Ο καθένας έχει τα δίκια του. Τα βλέπει από άλλο οπότε, πρίσμα. Ακριβώς, ο καθένας μπορεί να εκπροσωπήσει, ας πούμε. Να... Ακόμα και η μάνα δηλαδή που φαίνεται η σκληρή της υπόθεσης και αυτή που απαγορεύει, ας πούμε, να συμβούν τα πράγματα έχει βάλει πολύ έτσι, νομίζω πολύ όμορφα μέσα στο κείμενο Δήμου κάποιες σιωπές, τις ονομάζει σιωπές που ουσιαστικά διαβάζοντάς το εγώ και σκηνοθετώντας το τις είδα ως κραυγές, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο. Η σιωπή μπορεί να γίνει κραυγή. Και βεβαίως, ναι. Ναι. Και να περάσετε δικά της μηνύματα. Θα έπρεπε να γίνει. Καλό θα ήταν να γινόταν κραυγή κάποια στιγμή, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει
πρόβλημα, ας πούμε, άμα τα κρατάμε. Τέλος πάντων, ακόμα και εκεί λοιπόν στις σιωπές της μάνας, που είναι ουσιαστικά κάποια μονολογικά κομμάτια, φαίνεται πώς νιώθει και αυτή, πώς έχει νιώσει και αυτή τον έρωτα, πώς τον έχει βιώσει και η ίδια, πώς τον έχει πληγώσει. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ο Στέλιος, ότι δεν υποβαθμίζει κάποιο χαρακτήρα με αυτή την έννοια. Δηλαδή ότι είναι ο κακός χαρακτήρας ή ο καλός χαρακτήρας. Ο θεατής, παρακολουθώντας την παράσταση, τι είναι αυτό το οποίο στοχεύεται στο να αισθανθεί, να ταυτιστεί με κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι, αλλά να φύγει με τι συνέστημα? Ποιο είναι το μήνυμα που εσείς θέλετε να περάσετε και να αποτυπωθεί από την παράσταση? Νομίζω είναι κάτι που το οποίο γράφεται στο τέλος του έργου, είναι ότι όλα αυτά που νιώθεις, ο πόνος, δηλαδή όλα αυτά που έχεις μέσα σου, αυτά τα ανήμερα λέει, που έχεις μέσα σου, να τα φιλεύεις όλο σου το είναι. Το στόμα. Όλο σου το στόμα. Όλο σου το στόμα. Δηλαδή να χαίρεσαι που τα έχεις όλα αυτά, που τα νιώθεις όλα αυτά, ακόμα και αν πονάς, ότι ο πόνος μπορεί να είναι και χαρά, μπορεί να είναι και όμορφο πράγμα. Και ό,τι έχεις μέσα σου που σε τρώει, έτσι, πώς να το πω, σε βασανίζει, δεν σε κρατάει ήσυχο, να τα χαίρεσαι αυτά που τα έχεις, που αισθάνεσαι έτσι. Είναι όμορφο. Μας κάνετε να τα σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, από άλλο πρίσμα. Μας κάνετε όμως και ένα πολύ ωραίο δώρο στους φίλους που παρακολουθούν, στους δύο πιο γρήγορους. Καλώντας τώρα στο 28-13-8000, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δίνετε τη δυνατότητα στους δύο πιο γρήγορους να διεκδικήσουν από μία διπλή πρόσκληση για τις παραστάσεις σας. Να μας θυμίσετε όμως, μιας και σίγουρα θα έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο, πού και πότε δίνουμε ραντεβού? Λοιπόν, είναι. Η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή στις 16 του μήνα, στις 9 η ώρα στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Και έχουμε άλλες δύο παραστάσεις αυτή την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή είναι 16, 17, 18 Νοεμβρίου και 24 Σάββατο, 25 Κυριακή και 26 Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα. Πολιτιστικό Κέντρο λοιπόν. Ναι. Στην πειραματική σκηνή εδώ στο Ηράκλειο. Τι ώρα δίνουμε ραντεβού? Είναι στις 9 η ώρα η παράσταση. Να πούμε λίγο τους συντελεστές, μην τους ξεχάσουμε. Λοιπόν, ο Θοδωρής λοιπόν, Θοδωρίδης που κάνει τον άντρα, ο Στέλιος Αναστασιάδης το Γιώργη, η Ειρήνη Κουτσάκη τη μάνα, διδασκαλία φωνής μας έχει κάνει η Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή. Φωνής στις κραυγές. Φωνής, ναι, περίπου. καλά το είπες, κάπως έτσι. Βοηθός σκηνοθέτης είναι η Στέλια Κουφάκη. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ο Νίκος ο Καλαθάκης. Νομίζω αυτοί είμαστε. Φωτισμό αν έχουμε κάποιον, γιατί νομίζω ότι όλα τα έχουμε πει. Έχουμε φωτισμό που θα γίνει εκεί στο χώρο επιτόπου από τον Στέφανο, δεν θυμάμαι το επιθετό του. Δεν έχει σημασία, ο ρόλος του όμως είναι καταληπτική σημασία. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα, που σας γνώρισα και για την όμορφη αυτή για άλλη μια φορά δική σου υπογραφή σκηνοθετικά, Σοφία Δερμιτζάκη. Ευχαριστούμε πολύ.